Συναγωνίστριες, συναγωνιστές, εκ μέρους της ΟΓΕ, χαιρετίζω τη σημερινή σας πανελλαδική συνάντηση. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ανάγκη να συντονίσουμε τη δράση μας, από κοινού να διεκδικήσουμε όλα όσα μας αξίζουν και μας θερούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις. Όπως έγινε και στις προηγούμενες κυβερνητικές αναλλαγές, η κυβέρνηση της Νουδού, με πρίκα το αντιλαϊκό έργο του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται να απαυθύνει την πολιτική που δυναμητίζει τα δικαιώματα και τις ανάγκες των γυναικών του καθημερινού μόρφου, των οικογενειών μας. Στο όνομα της ισότητας και των ίσων ευκαιριών για τα δύο φύλλα στην εργασία, επιδιώκουμε γενικευτεί στο σύνολο των εργαζομένων η πλήρης ευελιξία του χρόνου εργασίας, ακόμα και του χώρου εργασίας, με τη μορφή της τηλεργασίας, τη δουλειά από το σπίτι και τις συμβάσεις έργου, με στόχο την εντατικοποίηση της εργασίας. Η σχέση εργασίας που κάνουν λάστιχο τη ζωή των γυναικών οδηγούν στον κατακαιρματισμό της κοινωνικής ζωής της γυναίκας, φέρνουν σε αντιπαράθεση το δικαίωμά μας στην εργασία με το δικαίωμά μας στη μητρότητα. Παρουσιάζουν ως ζήτημα ατομικής ευθύνης και ικανότητας της γυναίκας τη δίθεν επιλογή ανάμεσα στην επαγγελματική ανέλυξη, την καριέρα και τη δημιουργία οικογένειας. Είναι ουσιαστικά ατομική οικογενειακή υπόθεση ότι θα έπρεπε να είναι κοινωνική υποχρέωση και ευθύνη του κράτους. Αυτή την πραγματικότητα επιδιώκουν να κρύψουν πίσω από διαφόρων ειδών αντιλήψεις που προβάλλονται ως αντιδιαμετρικά αντίθετες και όμως είναι όψεις του ίδιου νομίσματος. Από τη μία πλευρά αντιλήψεις άκρως συντηρητικές και αναχρονιστικές για τον περιορισμό της γυναίκας στο σπίτι, στο ρόλο της μητέρας, στην οικογένεια, και από την άλλη αντιλήψεις δίθεν εξυγχρονιστικές για την αυτοδιάθεση που συσκοτίζουν ότι σήμερα η ελευθερία επιλογής για την εργαζόμενη, για την άνεργη, για τη φοιτήτρια, για τη νέα μητέρα περιορίζεται από οικονομικούς και κοινωνικούς καταναγκασμούς. Δεν είναι τυχαία η αναθέρμανση του φεμινισμού μέσα και έξω από τις σχολές σε αυτή τη φάση που επιτενώνονται οι όροι ζωής για τη νέα γυναίκα και τις κοπέλες. Οι νεοφεμινιστικές και επιστημονικές θεωρίες που διδάσκονται στις σχολές, που είτε επικεντρώνονται στην εξουσία του άντρα είτε αρνούνται τον αντικειμενικό προσδιορισμό των φύλων, διαμορφώνουν στρεβλή αντίληψη τόσο για την αιτία της γυναικείας ανισοτιμίας όσο και για τη λύση της. Στοχεύουν στο μυαλό των νέων γυναικών, προκειμένου να μην ανακαλύψουν ποτέ ότι υπάρχει μία και μόνη αιτία που τα δικαιώματά τους τσακίζονται. Το γεγονός ότι κομμάτια στην οικονομία κάνουν οι βιομήχανοι και οι εφοπλιστές, οι μεγαλέγοροι και οι μεγαλοξενοδόχοι. Όλοι αυτοί που θέλουν να αυξάνουν τα κέρδη τους και να κάνουν πιο ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις τους, συνδέοντας τους σχεδιασμούς τους με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ξεζουμίζοντας τους εργαζόμενους, περισσότερο τις γυναίκες εργαζόμενες και τη νεολαία. Οι κυβερνήσεις, σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, χτες του ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν ειδική δουλειά γι' αυτό μέσα από το περιεχόμενο των σπουδών. Την ίδια στιγμή ενισχύουν την κατηγοριοποίηση των πτυχίων, των ιδρυμάτων, των αποφύτων. Αποσυνδέουν το πτυχίο από το επάγγελμα, οδηγούν τις απόφυτες σε ένα ατελείωτο κυνήγι πιστοποιητικών, μήπως και καταφέρουν να δουλέψουν στο αντικείμενό τους. Κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειμένου η επιχειρηματική δράση να μην συναντά κανένα εμπόδιο μέσα στα πανεπιστήμια. Γι' αυτό και θέλουν να εξασφαλίσουν σιγή νεκροταφείου. Γι' αυτό και κατάργησαν το ακαδημαϊκό άσυλο μέσα στο κατακαλώδιο. Χιλιάδες φοιτήτριες αναζητούν εργασία από τα πρώτα έτη, ώστε να καλύπτουν τα έξοδά τους και να συνεισφέρουν στο σπίτι, στην οικογένεια. Δουλεύουν κατά κύριο λόγο σε κλάδους όπως ο επισητισμός, οι τηλεπικοινωνίες, το εμπόριο, όπου επικρατούν ελαστικά ωράρια, βάρδιες, ολιγόμενες συμβάσεις, ανασφάλιστη εργασία. Δουλεύουν χωρίς μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού. Πολλές από εσάς κάνετε πρακτική απλήρωτες, ανασφάλιστες και πρακτική άσχετη με το αντικείμενο που σπουδάζετε. Θέλουν να εξοικειωθείτε από νωρίς, από τώρα, με τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας που επικρατούν. Να έχετε χαμηλές απαιτήσεις για τους χώρους ζωής, σπουδών εργασίας. Να αποδεχτείτε το στόχο της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σαν δικό σας στόχο. Να υποτάξετε όλη σας τη ζωή, όλες σας τις ανάγκες, στα συμφέροντά τους. Κι όμως, η εξέφραση εργασίας σήμερα πάνω στο αντικείμενο των σπουδών μας δεν είναι ζήτημα ατομικής επιλογής ή ικανότητας. Το πρόβλημα της ανεργίας, της υποαπασχόλησης, των τζακισμένων δικαιωμάτων, των αποφύτων υπάρχει γιατί τα πάντα μετρώνται με βάση το επιχειρηματικό κέρδος και όχι την κάλυψη των σύγχρονων κοινωνικών αλλαγών. Δίπλα στον εξορισμό της επιχειρηματικότητας, γίνεται εξειδικευμένη δουλειά στις φοιτήτριες προκειμένου να αυξηθεί η γυναικεία συμμετοχή σε τομείς και κλάδους της καπιταλιστικής οικονομίας σε συνθήκες έντασης της εκμετάλλευσης ως μισθωτό επιστημονικό δυναμικό. Τα υπαρκτά εμπόδια που αντιμετωπίζει η μισθωτή επιστήμονας προκειμένου να μπορέσει να συνδυάσει την εργασία με τη μητρότητα
γίνονται άλογοι για τη γενίκευση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Ακριβώς αυτά τα ζητήματα της ευελιξίας και των επιπτώσεων της στη ζωή της σύγχρονης γυναίκας, επιδιώκουμε να ανοίξουμε με τη φετινή καμπάνια του ΣΟΚΕ με σύνθημα «Λάστιχο ωράριο, λάστιχο ζωή, γυναίκα οργανώσου για την ανατροπή». Συναγωνίες και συναγωνιστές, η επιδείνωση της θέσης των γυναικών, της νεολαίας, των οικογενειών μας, δεν συνδέεται μόνο με την ένταση της αντιλαγής αντεργατικής επίθεσης. Σχετίζεται και με την κατάσταση του κινήματος που βρίσκεται πίσω από τις ανάγκες. Γι' αυτό και πρέπει να συμβάλλουμε ώστε να μην νομιμοποιήσουν ούτε οι γυναίκες ούτε η νεολαία στη συνείδησή τους την κατάσταση αυτή, την αθλειότητα που βιώνουν. Να μην θεωρήσουν ότι πρόκειται για μια δεδομένη αντικειμενική κατάσταση που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Να μην κυριαρχήσει η μυρολατρεία και η τοπάθεια. Να πιστέψουν στη δυνατότητα να ζήσουν όπως τους αξίζει. Γιατί σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να έχετε όλες και όλοι δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση μέσα στις σχολές. Να έχετε δωρεάν σύντηση, στέγαση, μετακίνηση. Να υπάρχει ένα πτυχίο ανεπιστημονικό αντικείμενο και αυτό το πτυχίο να είναι η μόνη προϋπόθεση για να έχετε πρόσβαση στο επάγγελμα. Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να έχετε όλες οι φοιτήτριες, όταν αποφασίσετε, μόνιμη και σταθερή εργασία, ολόκληρη προστασία της μητρότητας και του γυναικείου οργανισμού, ελεύθερο χρόνο που θα τον αξιοποιείτε σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις σας και φυσικά για τη συμμετοχή στην κοινωνική δράση. Όμως όλα αυτά σκοντάχτουν πάνω στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων. Γι' αυτό χρειάζεται ο οργανωμένος και συλλογικός αγώνας των φοιτητριών. Μέσα από τους λόγους τους, μέσα από τα σωματεία τους αν εργάζονται, μέσα από το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα την ΟΓΕ. Σήμερα ατομική λύση δεν υπάρχει. Ατομικά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τις συνέπειες του επιχειρηματικού ανταγωνιστικού πανεπιστημίου και τη θύρα των αντεργατικών μέτρων. Η κοινή δράση του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος και του φοιτητικού μπορεί να μπολιάσει τις νέες γυναίκες με την αξία της συλλογικής δράσης, της αγωνιστικής τάσης ζωής, της διεκδίκησης για τα σύγχρονα δικαιώματά τους στη μόρφωση, στην εργασία, στη δημιουργική ζωή. Καλή επιτυχία στις εργασίες.